μήνυμα, γιατί πολλοί έχουν παρεξηγήσει το αν είσαι μοντέλο, τι σημαίνει και κάτι άλλο. Να σου προτείνουν χρήματα να σου δώσουν για να βρεθείτε. Αν έχει συμβεί αυτό, θα έχει συμβεί μία φορά, από ψεύτικο όμως προφίλ. Γενικότερα, επειδή το ύφος του προφίλ που βγάζω προς τα έξω, ακόμα και στα social media, είναι πολύ περιορισμένο, δεν αφήνω και τα περιθώρια σαν άνθρωπος να μου γίνει με τέτοια πρόταση. Έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι το. Είχε γίνει, ναι, είχε γίνει μια μανούρα. Δεν είχε φύγει μια. Είχε φύγει μια. Είχε φύγει, είχε φύγει η λέξη πατσαβούρα. Αλλά ότι είσαι εντυμένη με τόσο πατσαβούρα. Είχε πει ραμόνα. Με είπε πατσα. Αφροδίτη, όχι, δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ τι έκανα πάλι. Όχι, εσύ δεν θες. Άκουσα το όνομά μου. Εγώ να σας πω κάτι, επειδή τώρα γενικά δεν τα κρατάω. Είδα τώρα μια κοπέλα που έγινε μανούλα, γλυκιά, μιλάει πολύ ωραία ελληνικά. Κοίταξε, μέσα στο παιχνίδι ήταν λίγο κάπως σκληρή η στάση της. Υπήρχαν πάρα πολλές κόντρες και διενέξεις και είχαν γίνει και πολλά. Πώς να τα πούμε τώρα. Υπήρχαν πολλές διενέξεις και με την Κριτική Επιτροπή. Εγώ την πάω τη Ραμόνα. Αλλά ήταν η αλήθεια ότι ήταν και σκληρή στην κριτική της η Ραμόνα. Γιατί η Ραμόνα θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι την έχει τη μόδα, την ξέρει. Οπότε και στις συμπαίκτριές της, όταν ήταν να ασκήσει κριτική, ήταν λίγο πιο έτσι ιεριστική. Και σε ένα από αυτά. Γιατί γελάτε. Έφυγε τον πινελί. Γιατί η Σοφία κάποια στιγμή είπε: δεν κάνω παρέα με τις άλλες κοπέλες. Όχι ότι έχουν και κάτι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Το είπε, ωραία, το είπε. Ναι, εγώ έχω άλλες βλέψεις. Τώρα δεν είμαι τώρα για αυτά. Κοίταξε, ίσως η Σοφία δεν ετοιμάζεται 2 μέρες για το red carpet όπως η Ραμόνα, αλλά δεν ταιριάζανε. Συγγνώμη. Τώρα το κορίτσι αυτό ασχολείται με κάτι. Γελά και εσύ, καλή. Τι να κάνει, μωρέ, να μην γελάσει. Τώρα. Εντάξει, η Ραμόνα έχει και ζήτηση. Τι ζητάνε τώρα. Τι ασχολείται. Ναι. Γιατί έχει μεταφορική εταιρεία. Μάλλον. Όχι. Ναι, δεν όχι. Έλα ρε παιδιά τώρα. Συγγνώμη, εγώ νόμιζα ότι η κοπέλα έχει μεταφορική εταιρεία. Αλλά τελικά λένε ότι νοικιάζει φορτηγά. Εσύ Αφροδίτη μου, όταν δεν μιλάς, αλήθεια. Κάνε show με Monster Trucks. Σκέφτομαι τώρα ότι έχω να πω συνέλευση ΣΥΑ, γιατί έχουμε εστάσει τώρα και θα σας αποχωριστώ. Και ευτυχώς που στη διαδρομή, επειδή έχει κίνηση, θα μπορέσω να σκεφτώ όλο αυτό το θέμα. Στο τσάκερ. Εγώ σου εύχομαι. Και να καταλήξω σε ένα ασφαλές ουσιαστικό συμπέρασμα. Εγώ σου εύχομαι, Αφροδίτη μου, να σκεφτεί σήμερα και αύριο τι θα βάλει. Έχει 2 μέρες το σκεφτεί, θα βάλει αύριο στο hot gressia. Να σκεφτεί ότι θα είσαι καλύτερη από του άλλου οδηγού που θα είσαι στον ίδιο δρόμο. Καλά, δεν τρέπεσαι. Εγώ όχι. Και το σίδερο σκέφτομαι, Ραμόνα, μόνο που να κάνω.